κουβάρει υπόθεση γύρω από τις επικρίσεις κατά του Γενικού Εισαγγελέα ότι γνώριζε για τις εξαφανίσεις γυναικών. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Τύπο, η μητέρα μιας εκ των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί από τον 35χρονο ήλαρχο είχε στείλει επιστολή στην νομική υπηρεσία ζητώντας άρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων της κόρης της, καθώς όπως υποστήριζε είχε ενδείξεις ότι έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Η νομική υπηρεσία ζήτησε πληροφορίες από την αστυνομία, η οποία απέστειλε επιστολή περιγράφοντας τις ενέργειες που έχουν γίνει. Η νομική υπηρεσία, με επιστολή που υπέγραψε εισαγγελέας εξ ονόματος του Γενικού Εισαγγελέα, απάντησε στη μητέρα ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητά της να διερευνήσει υποθέσεις ελλειπών των προσώπων. Στην ίδια επιστολή, παρέπεμψαν τη μητέρα στην αστυνομία. Σε ανακοίνωσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας επισημαίνει ότι δεν ετίθεται το θέμα όπως η νομική υπηρεσία δώσει οποιασδήποτε ενδιάμεσες οδηγίες, εφόσον δεν τη ζητήθηκαν ούτε και είναι ο ρόλος της να καθοδηγεί το ανακριτικό έργο. Επισημαίνει ότι σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις ελλειπών των προσώπων, μετά την συμπλήρωση αστυνομικού φακέλου, οι φάκελοι αποστάλθηκαν στην νομική υπηρεσία σε διαφορετικές ημερομηνίες. Σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις, προσθέτει, είχε ζητηθεί από την υπηρεσία οποιαδήποτε νομική γνώμη λήψη διαβήματος στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ερευνών. Σε σχέση με τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, επισημαίνει ότι θέμα αιτημάτων για άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων δεν υπήρχε στο χρονικό στάδιο που οι υποθέσεις ετίθεντο ενώπιον της νομικής υπηρεσίας, με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν στοιχεία από τα οποία να προέκυπτε εύλογη υπόνοια διάπραξης αδικημάτων ώστε να εκδίδε το διάταγμα από το δικαστήριο. Βάσει και τη σχετική νομοθεσία, σημειώνει ο Γενικός Εισαγγελέας, τα οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα δεν επιτρέπεται να τηρούνται για χρονικό διάστημα πέραν των 6 μηνών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας δεν γίνεται καμία αναφορά για την επιστολή της μητέρας της εξαφανιστήσας που τελικώς δολοφονήθηκε. Την δική τους εκδοχή επί της ανακοίνωσης της νομικής υπηρεσίας δίνουν οι νομικοί Ανδρέας Αγγελίδης και Κρίστρι Ανταφυλίδης. Η ανακοίνωση απλώς επιβεβαιώνει ότι η αστυνομία, και όταν λέμε αστυνομία, σημαίνει εκείνους οι οποίοι διεξήγαγαν τις έρευνες, δεν θέλησαν ποτέ να ζητήσουν από τον Γενικό Εισαγγελέα η γνώμη ή ακόμα να προχωρήσει ο ίδιος σε οποιοδήποτε διάρρημα ενώπιον του δικαστηρίου προς έκδοση οποιοδήποτε εντάλματος, έρευνας ή ακόμα και άρσης του απορρίτου της επικοινωνίας. Η φάκελη υπήρχε λόγος που εστάλησα στην νομική υπηρεσία. Και η νομική υπηρεσία, κατά τη γνώμη μου, οφείλε να είχε αντιληφθεί το ανεπαρκές των ερευνών που έγιναν και να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, όπως δίδει σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, ούτως ώστε οι έρευνες να γίνουν και να ολοκληρωθούν σωστά. Υπενθυμίζει ότι προημερών ανώτατες πηγές της νομικής υπηρεσίας τόνιζαν στο Sigma Life ότι η αστυνομία δεν έκρινε αναγκαίο καμία φορά να ζητήσει τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, που ενδεχομένως να άνοιγε τον δρόμο για βαθύτερη διερεύνηση.